Πριν τρεις δεκαετίες, οι γονείς της Βέρας μετανάστευσαν από το Χαλέπι στην Αθήνα. Γεννημένη στην Ελλάδα πριν 20 χρόνια, η φοιτήτρια του Πολυτεχνείου βλέπει τη χώρα καταγωγής της εδώ και 7 έτη να διαλύεται εις τα εξών συνετέθη και τώρα να γίνεται ξανά στόχος βομβαρδισμών από τη Δύση. Ζητά να γίνει ανακοχή και μιλά για εκείνους που έχουν μείνει πίσω. Είναι φρικτό που αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος. Αυτοί που δεν φταίνε αυτή τη στιγμή σκοτώνονται, έχουν φύγει από την πατρίδα τους, ό,τι έχουν χτίσει τόσα χρόνια έχει βομβαρδιστεί, το έχουν αφήσει πίσω, το έχουν πουλήσει ας πούμε για να μπορέσουν να φύγουν. Κάποτε η πολυπληθέστερη και πιο ακμάζουσα πόλη της Συρίας, το Χαλέπι, είναι πλέον φάντασμα του παλιού ανθυρού εαυτού του. Τα σκελετωμένα κτίρια θυμίζουν ακόμη ότι για 4 χρόνια αυτό το πάλε ποτέ σταυροδρόμι πολιτισμών είχε μετατραπεί σε σταυροδρόμι αντίπαλων πυρών. Η Βέρα σπουδάζει πολιτικός μηχανικός. Θα μπορούσε λοιπόν όταν πάρει το πτυχίο της να βοηθήσει να ξαναχτιστεί η πατρίδα των γονιών της. Όταν τη ρωτήσαμε για κάτι τέτοιο, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική. Θα μπορούσα να γυρίσω πίσω να... ως πολιτικός μηχανικός να βοηθήσει να ξαναχτιστεί η χώρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, αν συνεχιστούν να τρώγονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το κομμάτι της Συρίας για να περάσει το φυσικό αέριο.